Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Πού είναι ενδίδεις, Χρυσόστομε? Τους πειρασμούς, Φρόσα. Άρα έχεις πειρασμούς, αλλά είναι ενδίδεις. Καλό, ξέρεις πόσες με θέλουν εμένα, ρε Φρόσα, ξέρεις πόσες? Πόσες? Πολλές. Θέλω να μάθω ποια είναι το τυγκόμενα που φκένει, τι εννοείς? Τι? Να κατάλαβα, ποια είναι τότε που να με αντικαταστήσει εμένα? Οι διανοούμενοι και φύσαντες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα με την ψυχοσύνθεσή τους στη μέση ηλικία. Όπως τους αντράες μας, συμπεθέρα. Ξέρεις τι θελώδη δεσμόνες ζήσαμε εγώ και η Λούλα που πουλάει το μάτι στη στόχη? Γεμάτο πάθος. Διότι ξέρεις τι εκάμναμε εγώ και η Λούλα που πουλάει το μάτι στη στόχη? Όχι. Εκάμναμε τις ντομάτες κέτσαπ. Φαντάστηκες, συμπεθέρα, να χωμίζονται όπως έχουν φιλενάδες μόνο και μόνο για να νιώθουν πως περνάει η πογιά τους. Είστε. Άντρες. Τι εννοείτε? Ντόλ μου, ενώ μυρίες που με απάντησαν εμένα. Όχι εγώ το μυρί. Αν ήμουν φρούτο, τι θα ήμουν? Παμπουτσόσι. Εντάξει, Χρυσόστομε. Πιστεύω σε. Παρενοχλούσαν σε πολλές. Ναι, ρε Φρόσα, και εγώ, αδε, κύριος, δεν έντωσα στον πειρασμό. Που τη μια στιγμή στην άλλη καταρρεύσαν τα πάντα. Ένα πελάνε, έχει μια εβδομάδα που ζω στην άγνοια, πραγματικά δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Να σου ιδέα, μισέ μου. Ακόμα να δούμε τι θα πει. Η Εύη εξύπνησε μέσα μου συναισθήματα που δεν ξέρω τι μπορώ να ξανανιώσω. Και είναι αλήθεια, παιδιά. Η ψυχή του πλασμάτου δεν γέρνα. Και όχι μόνο δεν γέρνα, αλλά έχει δικαίωμα να νιώσει και να αγαπήσει ξανά και ξανά. Ναία μου, τι ωραία που τα λαλεί. Μπορώ να πιστέψω ότι τούτο που ζήσαμε επέθανε έτσι ξαφνικά. Εκατέρρευσε σαν ένας χάρτινος πύργος στην πρώτη αναποθιά. Γιατί παρόλο που δεν είχαμε τίποτε κοινό, η ψυχή μας ετέρκαζε. Και τούτο ήταν το όριο στη σχέση μας, να συμπληρώναμε ο ένας τον άλλο. Θα τα κλάψω. Το μόνο που θέλω είναι να ξανάρθει πίσω για τη λύπη. Πάνω πώς. Πάνω φέρω χαρτί. Μάνας η καρδιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θώρα το τσιντό γιούδι μου που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματά της. Έγκανη πόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια ένι, αλλά εμιά πελώσουσου, μια πελοαπομένη. Παρακαλώ, παπάκι του άντρου μου, please. Μα αφού έναν απόγευμα είναι. Και τρεις ώρες μόνο. Όχι, παπάκι του άντρου μου, δεν θα φωνέσεις. Καθόλου, υπόσχομαι. Καλά. Εντάξει. Αδειά. Με συμμετρώνω, παρικό μου μοιράς. Είπα σας χίλιες φορές με μόσι να φέρνετε. Παπάγι μου, χρειάστηκα τη βοήθεια του για κάτι και δεν με βοηθά. Τα βοήθα θες, Πομπαρίκο. Άτε πάλι, Θεέ μου, και ξέρεις το πάσα κακό. Έχουμε πρακτική σήμερα. Μην κατάλαβα. Έχουμε πρακτική σήμερα για αντρική θεραπεία. Όταν έχουμε πρακτική μεταξύ γυναικών, κάνουμε practice μεταξύ μας, εν τούτο που τον ήθελα. Πάλι δεν καταλαβαίνεις, αγούλα. Παρία μου, ρε παπάκι μου. Χρειάζομαι κάποιον άντρα να έρθει μαζί μου σήμερα στο κολέγιο για να κάνω practice πάνω του και να με βαθμολογήσει η κυρία Ζαμπέλα. Και επειδή ο άντρας μου λείπει, έπιε πάνω σε έναν πλοίο για να σάσει τα ηλεκτρολογικά του πλοίου και ελπίζω να θυμηθεί να κατεβεί πριν να βγει το πλοίο, είπα του πεθερού. Καλά, γιατί είμαι στο αρφού σου. Και ο αρφού μου. Του Ιόρκου, ρε Ζαούλα. Ουπς, εξέχασα το. Δεν σκέφτηκα. Και τον πρώτον άντρα μου σκέφτηκε τον πανίκο. Καλέ, τώρα έκαπνισα.
Ευαθία. Ευαθία μου, εξύπνησες. Κύριε Λέισον, μα κοιμάσαι ακόμα. Ευαθία. Καλά, τόσα χρόνια δεν ήταν άντρες για μοντέλα. Φέτος να μου πάθα στο κολέγιο. Όχι, μαμά μου, εθέλαν. Απλά, επειδή εγώ τα προηγούμενα χρόνια δεν έβγαινα, φέτος το έμαθα. Καλώς στο Ιούδη μου. Καλημέρα, μαμά μου. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, πανέμορφη αδερφή μου. Καλημέρα, σαβούλα. Μαμά, έχει μόνο σήμερα, σε παρακαλώ, γιατί βιάζουμε. Γιώργο, η αρφή σου θέλει για μοντέλο. Οχ. Σε παρακαλώ, μπρο μου, please. Χρειάζομαι έναν άντρα να έρθει μαζί μου σήμερα το απόγευμα στο κολέγιο για να κάνω πράκτης πάνω του, ξέρεις, και να με βαθμολογήσει η κυρία. Σαμπέλα, Γιώργο. Ναι, και επειδή ο άντρας μου λείπει, είναι πάνω σε έναν πλοίο και προσπαθεί να σάσει τα ηλεκτρολογικά του και ελπίζω να θυμηθεί να κατεβεί από το πλοίο πριν να βρει το πλοίο. Πρέπει να αρχίσεις εσύ. Ρε Ζαβουλά, έχω πάρα πολύ δουλειά σήμερα. Α, γιατί λάλλεις του πεθερούς. Είπα του, αλλά αν έρχεται γιατί πονεί. Θέλεις να πω του τατά μου. Όχι. Επειδή ο θείος ο Γιαννής έχει πολλές τρίχες και δεν να τα καταφέρω. Ο θείος ο Κόκος, διστάλλος. Σκεφτήκα το. Λαλείς, να του πω. Ευχαριστώ. Η Σαβούλα θέλει άντρα για μοντέλο. Ναι. Πρόσεξες ότι σε σκέφτηκε κανένας. Ευαθία, έκαμα σου πρωινό, μάνα μου. Ευαθία μου, έκαμα σου τσίντα σπορούθια που σου αρέσκουν μαζί με το γιαούρτι και με το μέλι. Σήκου, μάνα μου. Δεν πεινώ, θεία, ευχαριστώ. Πάλε εμπεινάς. Ευαθία μου, άντε μάνα μου, σήκου να φάεις. Δεν πεινάω, θεία. Μάνα μου, μα είσαι μια εβδομάδα, με έφαες, με ύπκες, ώσπου να πάει τούτη η κατάσταση. Θεία μου, είμαι καλά, μην ανησυχείς. Κορέ μου, πέ μου είπες σου κανένας ότι επάσχυνες. Όχι, θεία, απλά δεν έχω όρεξη για φαγητό. Ευαθία μου, ποιος σε πείραξε. Τι εννοείς. Ενώ ποιο σε πλήγωσε. Να μου με θωρείς. Πέ μου ποιο σε πείραξε και τι σου έκαμε. Άρχισες. Γεια σου και εσέναν, Τζόρτζ. Ξέρεις το τι είπαμε σήμερα, ναι. Κανείρε, υπερβολικέ. Υπερβολικός εγώ. Πού ήσουν τόσες ώρες. Ήμουν σε έναν τέλειο μαγαζί με υφάσματα. Ήβραζε κάτι σούπερ χρώματα για τις νέες μου δημιουργίες. Αχ, τσεϊφή, ελάτρεψα τα. Πόσα κοστίζει το μέτρο. Αν ήξερα πόσα κοστίζει το μέτρο, δεν ερώτησα. Να σου πω σύνολο. Τι, δεν ερώτησες. Καλά ρε Λουσιο, πού ξέρεις ότι μας κάνουν. Είδα τα. Άγγιξα τα, ένιωσα τα και κατάλαβα το κάνουν μας. Ρε Λουσι, πραγματικά, κύριε Λέισον, πιο μαζί σου. Είναι λεξιό, τώρα άνοιξα με την επιχείρηση. Είπα σου χίλιες φορές πριν πάρεις μια απόφαση, θα με ρωτάς για να συμφωνούμε μαζί. Πού πάεις. Επίνασα. Μιλώ. Μιλάς, Τζορτζ, σαλαβατάς και εγώ πεινώ. Κάτσε κάτω. Κάτσε, είπα. Σαβούλα, πάνε η μάνα σου. Επίεση η θεία την Αθηνούλα να πιάσει αυγά. Σαβούλα. Δέχομαι. Για ποιον πράγμα. Να κάνω το μοντέλο σου στην πρακτική, ρε Σαβούλα. Αλήθεια, παπάκι μου, ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Φιούξ, παπάκι μου. Εν έρχεται κανένας μαζί μου, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Έπιασε το θείο τον κόκο, παπάκι μου, και είπε μου, παρά πελά, ρε σκόρη Σαούλα, να βγάλουμε νάμι. Έπιασα ένα στη φοιτητή μου που τους μηχανικούς και είπε μου ότι δεν μπορεί να έρθει επειδή φάτε τον άντρο μου. Έπιασα τον Ιάκηθο, τον δικηγόρο, και είπε μου ότι φάτε τα μικρόβια. Παπάκι μου, μόνο εσύ μου λαλείς ναι. Άντε. Ντάχατε. Πάμε μέσα να κάνουμε πράκτης, ξέρεις. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Βαθιά μου, στα μάτια να με θωρείς άμα σου μιλώ. Αγάπη μου, σε ξέρω που την ημέρα που γεννήθηκες. Μπορεί να μένει με η μάνα σου, αλλά αγαπώ σε σαν τη μάνα σου. Το ξέρω, θεία. Αν θυμάσαι πόσο με τσάι να μπω καμνές.
Τι έκανα? Έμπαινες σε μια κάμαρη και χώνες σου και δεν έφτιανες που και μέσα ώσπου να έρθω εγώ να σε έβρω. Και πάντα έρχομαι, έμπαιναμε στην κάμαρη και καθούμαστε και μιλούσαμε και βρίσκαμε λύση για όλα σου τα προβλήματα. Το θυμάμαι. Και τώρα, άμα μου μιλήσεις, θα βρούμε μια λύση για το πρόβλημα σου, αγάπη μου. Αχ, θεία μου. Δάμε είμαι αγάπη μου. Δάμε είμαι αγάπη μου και δεν θα φύω ώσπου να μου πεις τι έχεις, να το λύσουμε το πρόβλημα. Ξέρεις, ετηλεφώνησε πάλι ο Μύρης. Τι ήθελε? Να μάθει να μου κάνεις. Και τι του είπες? Ότι επίσης στην Αυστραλία. Θεία. Μα τι ήθελες να του πω? Ότι είσαι όλη μέρα κλειστή μέσα σε μια κάμαρη και αν ευκαινείς έξω. Γιατί του το είπες αυτό? Αφού του τον κάνεις. Κι αν δεν σηκωθείς τώρα να έρθεις να κάνεις πρόγευμα, θα σου εβάλω τιμωρία όπως σου έκαμε να πούσουν μίτσα. Άρα, θεία. Άντε. Σήκου πάμε. Κάτι κάνω λάθος. Δεν σύμφωνα ο λογισμός. Κάμε έναν break. Θέλεις ένα χάμπουργκερ? Όχι. Σουβλάκια? Όχι. Μια μίξ? Όχι. Γεια. Καλώς. Ενοχλώ? Εν άλλοι που ενοχλούν, αλλά έτσι θα το κάνω θέμα. Για μένα που ήταν τούτο. Άλεξ, μου πεινάς? Ναι, λίγο. Τέλεια, θέλεις να πάμε για φαγητό? Να δουλέψεις μετά? Να δουλέψω. Βάω δήλωση. Άρα πάμε να φάμε κάτι ελαφρύ. Οκ, okay, άνοιξε έναν τέλειον εστιατόριο εδώ με πιο κάτω που κάνει σαλάτες και ελαφριά γεύματα. Πάμε. Γιώργο, να έρθει κι εσύ. Μα είπαμε να πάμε με την Κρίστη να φάμε μαζί το μεσημέρι. Ποια στην Κρίστη να πάμε να φάμε όλοι μαζί, τσέρνω εγώ. Ένα γεύμα χρωστώντας το εννοείς φορές που μετά είσαι έρθει. Καλά. Να την πιάσω τηλέφωνο να έρθει. Τέλεια, πάμε. Κάτσε, Λουσί, να δω με τους υπολογισμούς, να βρω λάθος και μετά. Μην ανησυχείς, το λάθος δεν θα πάει πουποτέ. Τι αμένα να μείνει, ώσπου να το έβρεις. Άντε, εσύ. Πολλά ωραία τον τόπο δικιούρε, σαν όλα που μου καμιάζει και πολλά. Μα πρέπει να μιλάς, αφού έβαλα σου χαλαρωτική μουσική. Παντός, πολλά ωραία όντουν το ποδηγιούρα, σαν όλα άρεσε και όλα. Είδες, παπάκι μου, έβαλα σου τσελεβάντα μέσα στο νερό και εθέρια έλεα για να μαλακώσουν τα ποδαράκια σου. Αεύλο ημέρα, δεν το ξέρω ρε, σαν όλα σου λαρά μου κάνεις πιο συχνά έτσι πράγμα. Αν το ξέρα, παπάκι μου, πίστεψε με, ήταν που μόνη μου να σου κάνω πιο συχνά. Αλλά εγώ, παπάκι μου, τώρα ξεκίνησα την πρακτική μου. Και πίστεψε με, είσαι πολύ χαζή. Ξέρεις πράγματα πολλά που μαθαίνω. Αι, όλα, όλα. Τον καφέ σου. Να μπορείς. Παρακαλώ. Αφού σας είπα είμαι με άδεια σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Καλά, καλά. Θα είμαι εκεί σε μισή ώρα. Πρέπει να φύγω. Θα μου πεις να μπορείς. Δεν είναι τίποτε, θεία. Θα περάσει, άστο. Μες στο ψυγείο έχει ένα τάπερ. Έχει ποτσίν την τυρόπιτα που σ' αρέσκει και πιάστη να φάεις λίγο. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Σου ορκίζομαι ότι αν δεν την πιάσεις, ενάρτω εγώ στο γραφείο να σου τη φέρω. Καλά, καλά, θα την πάρω φεύγοντας. Πάω να ετοιμαστώ. Χαλό, έχουμε θέμα. Κηρύττω το σπίτι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να μιλήσουμε. Τώρα, παπάκι μου, θέλω να δει
Είσαι έτσι όπως είσαι. Χαλαρό. Μπράβο. Και θα κάνουμε πράκτης στα φρύδια. Στα φρύδια. Παπαγί μου, παπαγί μου, συγγνώμη, συγγνώμη, παπαγί μου. Μια τρίχα σου καλά. Ζαούλα, τράω σε τρέφκα το μάτι μου, ρε Ζαούλα. Ούι, παπαγί μου. Ρέτι, θα με έκομα, ρέτι. Μια τρίχα σε καλά. Ούτε, έφθαρα. Ούτε, έφρωσα, έφθαρα. Οκ, οκ. Λοιπόν, η Κρίστη τελειώνει το μάθημα του, έρχεται με μου. Είπε να παραγγείλουμε ένα μίτσο, να σε παραγγείλω κάτι σε ζήτηση. Κρέας ή ψάρι. Κοτόπουλο. Λες. Τούτο θα με άρεσε και μου πάρα πολύ εμένα. Αχ, και εμένα. Λαλείς να το παραγγείλουμε τούτο. Περίμενε. Α, και τούτο θα με καλό. Ουφ, εσυχίστηκα τώρα. Της Κρίστης ένα της παραγγείλω σαλάτα μόνο. Εμάς κοφτή. Αλέξη μου, τι να φάμε τελικά. Εσύ τι προτιμάς. Κοίτα, επειδή πίνω πολλά, αφήνω το πάνω σου. Έχω σου τυφλή εμπιστοσύνη. Για την Κρίστη είναι ένα παραγγείλω σαλάτα. Να πάρω και εγώ μια σαλάτα. Λοιπόν, αποφάσισα να τα πιάσουμε τούτο δαμέ και για τους δυο μας. Αχ, αφήνω με στα έμπειρα χέρια σου. Για Παρασκευή μου. Εσύ μου είχε τα μάτια κάμε το χάμα σου, αύρω το χώρο μου, Παναία μου. Αου, 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 αου. Να πήγαινε, άκουσα φωνές και μωρίσα. Εγώ σε ρε φράγα με βγάλε μου, μάτι μου. Ποιος? Ζαούλα. Κάρι, ευχαριστώ μάτι του μαμά σου. Ουι, μαμά μου, ορκίζομαι σου. Ευκάλα του μόνο μια τριχούλα με την τσιμπίδα. Κοίτα. Γιατί το βγάλες τριχούλα με τσιμπίδα? Για πράκτης. Είναι το μοντέλο μου, το απόγευμα. Σας τους κι είπα σας χίλιες φορές. Άμα κάνετε συμφωνίες μεταξύ σας, θέλω να είμαι παρούσα. Δεν κάνει έτσι πράγματα, μάνα μου, παπά σου. Είναι φοητσάρις. Εφρωσά, να φύγω, α. Είμαι φοητσάρις. Επόλυσα πάρα πολλά, ρε φρωσά. Κι αν επιτρέπετε, τι πράκτης θα κάνεις πάνω στον παπά σου το απόγευμα? Πεντικιούρ, για ντρες, αποτρίχωση και καθαρισμόν. Χρυσόστομε, μεν πάρεις. Γιατί? Δεν κάνεις μάνα μου για έτσι πράγματα. Είσαι βοητσάρης, δεν αντέχεις τον πόνο. Ώστε έτσι, κυρία Φρόσα. Όχι, δεν είμαι βοητσάρης. Υποτιμάς πολλά ο άντρας σου. Δεν είμαι καθόλου βοητσάρης. Εμένα και βράχο να μου ρίψουν πάνω μου, θα πονήσω, Φρόσα. Εγώ προειδοποίησα σε Χρυσόστομη. Μην πάεις. Μέρια σε βράχια να διαβώ. Τάραξε να ρέξω. Ναία μου ρε Κάρο, δηλαδή όπως μου τα λαλείς πάρα πολλά σοβαρά τα πράγματα. Σοβαρά ρε καλό ένενη. Αν μένει τα σοβαρά εκείρητα έκτακτην ανάγκη. Λυπούμε πάρα πολλά την ξινούλα μας. Πε μου, να μου να κάνουμε τώρα. Ευκολάκι, έχω το. Λάλε να δω. Είπες ότι με τρώει με πίνη. Τραγουδά του ρουβά. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Άιρε. Απόλυτη. Παραλίο. Σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Αύγουστος. Και το θερμόμετρο να δείχνει μείον δύο. Είπε μου ότι καρτερά. Και λέει το άλλο το απόλυτο το 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Άιρε, να... τράουδα με 12 με 13. Εν είπες ότι περνά ερωτική απογοήτευση. Να μου περνά. Ερωτική απογοήτευση. Λαλείς. Αγάπη μου, ο Σάκης δεν κάνει λάθος έτσι πράγματα. Α, για τσίνον ο κύριος Μυρίσουλη με ένα τηλέφωνα. Μισή μου γυρεύκει με μένα για να με ψαρέψει για την ευαθία. Μπίγκο. Να δούμε ίντα μου τι σε έκαμε ο γάρος της ευαθίας μου. Ήρε, Κάρο, σταμάτα. Σηκώ, χρειάζομαι υποστήριξη και αυτοκίνητο να πάω και αμέ που θέλω. Τώρα, παπάκι μου, θα σου βγάλω ένα μαυράκι για να πάρεις μία ιδέα για το τι είναι ο καθαρισμός. Α, καλή ωραία. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε... Πού είναι ο βαλαστούρης, αγουρτά? Την κουζίνα! Αχ! Παπάκι μου, παπάκι μου, παπάκι μου, επέθανες. Παπάκι μου, μιλά μου.
Παπαγί μου, αν δεν πεθανείς, ανοίγω κλείσε μου την πατάγια σου. Εντάξει, παπάκι μου, να σου περάσει ο πόνος. Είναι τίποτε, κάμε λίγη υπομονή. Κι αν το βρεις, τι έγινε μετά? Ήρθε και μάζεψες στο λιμενικό. Α, κοντά έπιασες. Ευτυχώς για καλή μας τύχη, δηλαδή, εκείνη την ώρα να παίρναν που για μένα σκάφος. Είδε μας παπαλεύκα με τα κανόνια του τα κύματα και μάζεψε. Εφαντάζεσαι να πνίασω. Θα σε γνώριζα ποτέ. Πάντως εγώ μια φορά που πήγα για σκι με την Κρίστη. Καλά, εγώ τι έπαθε έναν καλοκαίρι. Έβλεπα τα μωρά που κάμουν ποδήλατο τη θάλασσα και ήθελα να κάνω. Πάμε μια φίλη μου και πιάνουμε νέα. Σαν εκάμναμε, έσπασαν τώρα το πετάλι. Το δικό μου εννοείται. Και αν είχαμε δυνάμεις να συνεχίσει μια ώσπου να βγούμε έξω. Έτσι, ποιος σας μάζεψε τελικά? Είναι απαγωσώστες. Μπέιγκος, κανονικά. Χαίρετε. Αν κρίνω από τα γέλια σας, περνάτε τέλεια. Καλώς την. Έλα, κάτσε να γελάσει το χιλάκι του Γιώργου που εμέσαι στην ιδιοτροπία μου το πρωί, μπαλέ. Καλά, σου αντέχει το. Λίουση. Τώρα. Με καλή για λόγου, ρε. Πού είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε, θα νερό, ρε. Βγες έξω, Ιούδα Ισκαριώτη, να μιλήσεις για την προδοσία σου. Καλώς. Κάτσε. FBI. Sit down, you Judas Iscariot. Μα σε σκοτώσει. Εν καλά με χαρά. Όχι. Φέρ' τον ποδά και φέρ' τον κοντά μου. Stand up, Judah. Είναι που κάνω. Stand up. Sit down again. Sit. Οκ. Εν καλά με, φέρ' μου το εργαλείο μου δά. Στράουσες μας, ρε γέρι. Να μου βγάλει και γλώσσα, αντί να βρει τρύπα να χωστεί. Το φίδι. Το κολοφό. Ο αλλού πόσο μαύρος. Με κανεί ρε κοπέλια. Μίλα ρε. Talk, Iscariot. Εγώ. Εσύ. Μίλα. Μα για είναι τα πράγματα. Για είναι τα πράγματα, λαλή. Shame on you, Myris. Άλεξ μου, respect. Η επιλογή σου ήταν εξαιρετική. Εσένα, Κρίστη μου, άρεσε σου η εξαιρετική επιλογή που έκαμα. Ναι, αγάπη μου, ήταν τέλειο. Σαν να σε θέλω σε γλυκό. Ψήνεστε? Εννοείται. Πώς θα ολοκληρωθεί το γεύμα μας χωρίς γλυκό? Γίνεται. Εγώ θέλω. Εγώ θέλω. Αμάρε, Γιώργο, κάνει με τσινή τη ζάχαρη. Εντάξει, παιδιά, αν είναι να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση, πάμε κάπου αλλού μόνοι μας με τη Λούσιν και τρώμε. Όχι, εντάξει, παραγγείλτε τα με το γλυκό σας. Ευχαριστούμε, Τζορτζ. Λοιπόν, Άλεξ μου, επειδή τα πιες τόσο καλά με το κυρίως, λέω να σε εμπιστευτώ και στο επιδόρπιο. Λοιπόν, επιδόρπιο. Όπα, εδώ είμαστε. Τι λες για τούτο? Το αγαπημένο μου. Αλήθεια, αγαπημένο. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία. Θέλετε κάτι? Όχι. Ναι. Καλά. Που να τα βρείτε μεταξύ σας, παραγγέλνετε. Όχι. Άντε. Γιατί ρε, πάνε να μας πεντάνετε. Δε μας τι της έκαμες. Κιάς. Εδώ και σου το λουλούδι της, ρε. Και μετά εσύ είναι στην όπως το σύλλον, like a dog. Τι λαλείτε καλέ. Όχι και τι λαλούμε καλέ. Δε φτάνει που έπεσε στα κατώτατα στρώματα της μικρομεσαίας τάξης και ερωτεύτηκε σε εσένα, ένα λαϊκό τύπο της μικρομεσαίας τάξης. Έκαμες που την ξυλούλα με έναν ρήπιο. Ένα λεπτό. Για την Εύη μου μιλούμε τόση ώρα. Βεβαίως. Έστειλε σε εσέναν η Εύηδα με. Όχι. Η Ευαθία δεν ήξερε για την ανάκριση. Ήρθαμε να μάθουμε τι της έκαμες. Τίποτε. Έτσι, γιατί ούλη μέρα ευβαωμένη με στην κάμαρη της, καλό. Η Εύη είναι ούλη μέρα ευβαωμένη με στην κάμαρη της. Μάλιστα. Πέμες τι της έκαμες. You have the right to remain silent, Myris. Τίποτε. Ειλικρινά ούτε τσακωθήκαμε, ούτε διαφωνήσαμε, ούτε τίποτε. Απλά σταμάτησε να μου απαντά τηλέφωνα. Και γιατί ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε κοιμάται. Μίλα, σκουλίκι. Δεν ξέρω, νομίζω είναι καλύτερα να μιλήσω με την Εύη για να το λύσουμε το θέμα. Δεν έχω ιδέα όμως τι συμβαίνει. Να μας πεις εμάς. Το ίδιο κάνει. Όχι, είναι το ίδιο. Αφορά με εμένα και την Εύη. Εσάς αφορά εσάς. Δεν ξέρω όμως γιατί εξαφανιστήκετε. Δεν ξέρω. Πε μας τι της έκαμες. Άι, δεν ξέρεις. Ήρθε μια ημέρα, δαμέ, και έστειψα τη σχημό. Χυμό. Τι χυμό? What kind of juice? Πορτοκάλι. Αχα. Orange. Ήταν χαλασμένα τα πορτοκάλια. Είχα σκουλούτσα. Μετά έφυγε που δαμέ. Έκλεισε το κινητό τη. Και μετά όταν την έπιανα και ήταν ανοιχτό το κινητό τη, μου απαντούσε. Δεν μας τα λες καλά, Μυρί.
You don't speak good to us, Myris. Εμάς τι της έκαμες. Τίποτε, ειλικρινά, τίποτε. Αγαπημένο χρώμα. Μπλε. Και εμένα. Και το πρασινό είναι ενώριο. Αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο. Καρπούζι. Και εμένα. Αγαπημένο μου το παπουτσόζικο. Σειρά μου. Βουνών ή θάλασσα. Όλος παραδόξος βουνό. Απίστευτο. Ελληνική ταινία αγαπημένη. Αχ, οτιδήποτε με Βλαχοπούλου. Περιπέζεις. Και εμένα. Εμένα πάντα τσέα της μαμάς μου αρέσκει μας η βουγιουκλάκη. Ονόμασε τρία καιρικά φαινόμενα. Αστραπή, βροχή, κεραυνός. Μπράβο, Κάρολ. Πάει σε ένα τετραγωνάκι μπροστά. Είσαι στην επικίνδυνη ζώνη τώρα. Σίγουρα είναι αρτή. Έλα, λόγω. Αφού τώρα που σε τηλεφώνεις, θα ήταν παστορά μου τα πάω. Τώρα που νάρτη, όταν εξασκήσεις πίεση, να την πιάμε με το καλό. Εν τραυματισμένο η ξενούλα μας. Ξενισμένη μου αγάπη, έλα, κάτσε μαζί μας. Θεία, Σάκη. Κάτσε μαζί μας. Όχι, ευχαριστώ. Είμαι λίγο αδιάθετη, θα πάω να ξαπλώσω. Ναι, γεια μου. Τι έφυγες πάνω σου. Τι, έβγαλα κάτι πάνω μου. Καρολά, για να τα δεις. Μέτρα ερτίδες. Μία, δύο, τρεις. On tes trois, oh mon dieu. Για να μην αναφερθώ στους μαύρους κύκλους που διακρίνω προς απογοήτευση μου κάτω από το μάτι. Ξενισμένη μου αγάπη, πόσες μέρες έσαι να τσιμηθείς και πόσο κλαμά να έριξες. Σάκη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, λέει. Έλα, αγάπη μου, κάτσε εδώ με το Σάκη σου να του μιλήσεις. Ας είχε βου. Κάτσε, κόρη μου. Εν τι ήταν λίγες οι φορές που εμπήκα σε έναν αεροπλάνο και ουσιαστικά δεν ήξερα ούτε που πάω, αλλά ούτε που να μείνω. Μόνος σου. Μόνος μου εννοείται. Ρε, μια ζωή την έχουμε. Αν καθόμαστε να σκεφτούμαστε και να αλωνούμαστε ξανά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, να περάσει να μην το καταλάβω. Να ξέρεις πόσο συμφωνώ μαζί σου. Φτάσαμε στο σημείο να αναλύουμε τα πάντα και πολλές φορές που την πολύ την ανάλυση ξεχνούμε να ζούμε. Ακριβώς το μόνο πράγμα που έχουμε είναι το τώρα. Γι' αυτό να στολμήσουμε και ας ζήσουμε. Συμφωνώ. Το παρόν είναι ό,τι πραγματικά μας δίνεται. Πρέπει να είμαστε ευγνώμων. Εσύ, ας πούμε, γιατί πράγμα είσαι ευγνώμων τούτη τη στιγμή. Νιώθω ευγνώμων που η ζωή έφερε τα έτσι για να σε φέρει στη ζωή μου. Ήρθες όταν επικρατούσε το απόλυτο χάος. Τιμή μου. Καλά, με παίρνεις και τόσο πάνω σου. Νιώθω για άλλα πράγματα ευγνώμων. Πού δουλεύεις μαζί μου. Εδώ γελάμε, Τζορτζ. Είμαι ευγνώμων για τις καινούργιες τις σχέσεις. Όποιο και να είναι. Άτιμο πράγμα να ερωτάς, ξινούλα μου. Δεν έπρεπε να αφήσω την καρδιά μου ελεύθερη. Μα κουμαντάρεται η Γερινή. Άρωτα με και εμένα. Τόσα χρόνια. Έναν παράνομο έρωταν και καταδικασμένο. Τι τραβάς η καημένη μου, Κάρολ. Βασανισμένη μου ψυχή. Ήταν ο μόνος άντρας που κατάφερε να γκρεμίσει το τείχος που κουβαλώ. Χωρίς καμία ανεπίδειξη. Με ειλικρίνεια και εντιμότητα. Και τουλάχιστον έτσι πίστευα. Επέμασε να μου σούχναμε, κόρη μου. Ναι, επέμασε, να σπάσουμε κι εγώ και Κάρολ. Δεν υπάρχει λόγος, θεία, δεν έχει σημασία. Όχι, έχει. Να ξέρω ότι θα τον κρεμάσω ανάποδα μες στην πλατεία ελευθερίας, για θα τον θάψω κάτω που τσιντά καναπούσια τα στενομάκρα. Κάρολ, είμαστε ενάντια στη βία. No blood. Να τον πνίξουμε, Κάρολ. Θεία, σε παρακαλώ. Να σε έχω να μαρζώνεις, μια σε έχω. Θα μου περάσει, θεία. Απλά θέλω λίγο περισσότερο χρόνο. Και θέλω να σε παρακαλέσω όλο αυτό να μείνει μεταξύ μας. Μην πεις τίποτα στον Μύρη. Κρίμα για ποια με πήρες. Εγώ είμαι μόνο για σένα που ενδιαφέρομαι. Έτσι κόφτη με πουτσίνο. Άλλωστε, εμείς είμαστε με το Heavy Team. Δεν θα είμαστε με τις ομάδες των αντρών. Πάντως εγώ δεν ξαναπατώ στο μαγαζί του. Ούτε εγώ, Κάρολ. Σήμερα ήταν η τελευταία φορά. Συγγνώμη. Πήγατε στο εστιατόριο του Μύρη. Δεν το λες και εστιατόριο. Να το λαλούμε ταβέρνα. Ούτε και ταβέρνα το λες. Να το λαλούμε μαζί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πήγατε στο μαχαζί του Μύρη, τέλος πάντων. Βασικά, περνούσαμε τυχαία. Τυχαία, τσομαι που έξω. Και σε κάποια φάση ξεκινήσαν τα νερά. Κάτι νερά.
Και χαλάζει. Ναι, και χαλάζει. Σε σχήμα. Αυκού. Αυκού. Όχι κότα, ορτικιού. Ναι, έπρεπε να πούμε κάπου να προστατευτούμε. Ήβραμε ένα μαχαζίνι, μπήκαμε και εντελώς τυχαία ήταν του μυρουθιού. Τυχαία. Δεν σας πιστεύω. Και τι κάνατε εκεί? Δεν πιστεύω να το ρώτησες για μένα. Όχι. Με ρωτήσαμε, ένα θυμούμε. Ένα θυμό να ρωτήσουμε, γιατί ξέρεις, ευρασίκαμε και μπήκαμε μέσα, βγάλαμε τα ρούχα μας. Όχι, Ζέσα, κι εγώ εν τα εύκαλα. Εύκαλες τα. Εν τα εύκαλα, ρε, άλλαξε το σενάριο, ρε, Ζάκη. Εγώ θέλω να τη τσιρώνουμε μέσα στα ξένα μαχαλτζά. Δεν θέλω να ξαναεμπλακείτε στα προσωπικά μου. Μα έτσι εμπλακήκαμε. Σωστά μου το είπα. Δεν θέλω να ξανακούσω το όνομα του Μύρη. Εδώ μέσα. Ποτέ. Ζαμέ. Ζαμέ, δαμέ, ναι. Ζαμέ. Πέρασα τέλεια, να το επαναλάβουμε. Θέλετε να πάμε για έναν καφέ? Έχουμε δουλειά στο ατελιέ εμείς. Άκουσες, Άλεξ, το καθήκον με καλή. Αλλά να τα πούμε μετά εμείς, όπως κανονίσαμε. Έχω μάθημα κι εγώ σε μισή ώρα. Ού, καλά, να πω κι εγώ σπίτι να διαβάσαμε. Λοιπόν, αφήνω σε τσιγό, Γιώργο μου, να τα πούμε μετά. Ναι, βέβαια, πρόσεχε. Και εμείς, Άλεξ, μου λέμε τα αργότερα. Bye. Bye. Πάμε στο ατελιέ. Συγγνώμη. Στο ατελιέ, λέω, να πάμε. Περιμένεις το λάθος σου. Και ο λάθος μου. Το λάθος που έψαχνες στις κόλλες σου στο ατελιέ. Ναι. Ναι, πάμε. Εγώ, λαλό σου, θα φάει. Σίγα που δεν θα φάει. Κανείς δεν αρνήθηκε τη σούπα της αγάπης του Σάκη. Μύρισε. Μύρισε το ανέσια ή πιμπέ. Έλα, πάνε τα μυρίσεις. Για να μην τα σωνούσουμε. Οχ, να πω φάνες ρε μες. Καρότο, γλυκοπατάτα, πατάτα του ξυλοφάγου, κανέλα. Η κανέλα έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Απαλύνει τον πόνο. Περιμένεις κάποιον? Όχι. Μεταβολή και φύγει. Τώρα! Εδώ με είπε, πέρα δεν μιλήσω. Πέρασε μια εβδομάδα να μου πει τι έγινε. Σιγά που δεν ήξερες. Καλομήρα, δεν ξέρω να πέρασω. Πάνω από το πτώμα μου. Και από το δικό μου. Και δεν νομίζω να θέλεις να πηδήξεις 3,5 μέτρα. 2 μέτρα παλικάρι είναι εγώ και να μισή Κάρολ. Πρέπει να μιλήσω με την Εύη. Όχι. Είπε μας ότι δεν θέλει ούτε να σε ξαναδεί, ούτε να σου ξαναμιλήσει. Δεν φεύγω που δαμέ, αν δεν μιλήσω με την Εύη. Να μου πει τουλάχιστον τι έκανα. Ναία μου, ρε Κάρολ. Λαλείς να τον αφήκουμε να της μιλήσει. Η απάντηση είναι όχι. Ήβρατο! Ήβρατο, Λούση! Ήβρατο! Τι? Το λάθος, Ήβρατο, έτο, έτο δαμέ. Μπράβο. Βλέπεις, επέρασα λάθος έναν τιμολόγιο και αντί να βάλω τον αριθμό 9, έβαλα τον αριθμό 3. Σε τούτον όλο έπεσε σαν ντόμινο. Έχει κοφτεί. Είσαι καλά? Δουλεύω, θέλεις κάτι? Ναι, βασικά. Ναι. Περάσαμε ωραία το μεσημέρι, ναι. Ναι. Και εσύ με τον Αλέξανδρο, όπως φαίνεται, έχετε αρκετά κοινά. Έχουμε. Ναι. Και όπως μιλάτε, είναι λέξη και γνωρίζεστε χρόνια, ναι. Ναι. Και έρθετε κοντά. Ήρθαμε. Και πόσο κοντά έρθετε? Πολλά ή λίγο? Μάνα μου ρε, επιμένει ακόμα. Καλομήρα, ένα με νευριάσεις, α. Ξίδι. Άνοιξε μου κόρη, αλλά σου πρέπει να της μιλήσω. Είπα σου όχι. Άντε ρε Κάρολ, να το δούμε άλλη μια ευκαιρία. Καλομήρα, τι δεν καταλάβεις, πρέπει να μιλήσω της Εύης λαλός. Τούτο να το εσκέφτεσου πριν να της κάμεις ό,τι της έκαμες. Μα να που της έκαμε. Μα να που της έκαμε. Δεν ξέρω ρε, αλλά για να με θέλει να το δει, σημαίνει κάτι σοβαρόν της έκαμε. Τι? Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Σοβαρά τώρα? Αλήθεια, έκαμες μου τούτη την ερώτηση? Ποια ερώτηση? Μόλις με ρώτησες πόσο κοντά ήρθαμε με τον Αλέξανδρο. Ναι ρε Λουσία, αφού θωρώ το. Έχει ούτε μια νοικιότητα μεταξύ σας. Και τι σε νοιάζει εσένα πόσο κοντά ήρθαμε? Τέλος σε με νοιάζει. Αφού είμαστε συνέτεροι, δεν είμαστε φίλοι, κολλητοί.
Γιατί με ρωτάς τα ίσως να μου θέλεις να με ρωτήσεις? Λουσί, είσαι ερωτευμένη με τον Αλεξάνδρο? Ερωτευμένη? Ναι, αφού έβλεπα σας. Εγελούσετε, περνούσετε ωραία, ξέρω. Και τούτα δείχνουν ότι είμαι ερωτευμένη μαζί του? Είπες μου να σε ρωτήσω στα ίσως. Γιατί μου απαντάξω εσύ μόνο ίδιον τρόπο? Ωραία. Γιώργο, δεν είμαι ερωτευμένη με τον Αλέξανδρο. Απλά συμπαθώ τον πολλά. Περνώ ωραία μαζί του, γελώ μαζί του. Τότε γιατί με γράφεις εμένα, α? Επειδή νευριάζεις με, γιατί πιέζεις με στη δουλειά. Πρίζεις με. Επειδή έθελα να νιώθω για σέναν όσα νιώθω κάθε φορά που σε βλέπω. Επειδή θέλω να σου σπάσω τα μούτρα σου κάθε φορά που σκέφτομαι τι που έγινε μεταξύ μας όταν έλειπε η Κρίστη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί μετά δεν θα ξέρω τι είναι να πω στη φίλη μου. Γιατί φίλη μου, Γιώργο, σ' αγαπώ τη. Κι εγώ. Τη Κρίστη. Αγαπώ τη. Ωραία. Και τώρα που ξεκαθαρίσαμε ποιος αγαπά ποιον, μπορείς να με αφήσεις ήσυχη να συνεχίσω τη δουλειά μου? Συμβαίνει κάτι? Σαν τι? Τι να συμβαίνει? Άκουσε το κουδούνι. Κουδούνι? Εκείνον το μικρό, γουέι. Το κουδούνι της πόρτας. Όχι καλέ, ήταν να το ακούσουμε. Γιατί στέκεστε στην πόρτα? Στην πόρτα στεκούμαστε. Κάνουμε ασκήσεις. Ασκήσεις? Ναι. Γυμναστική? Ναι, με μια διάγνωση πρόχειρη που έκανα τη θεία σου, τη Κάρολ, διαπίστωσα ότι έχει σκολίωση και δείχνω τις πορτικές ασκήσεις. Έτσι ονομάζονται, για να ισώσει η πλάτη. Έτσι, Κάρολ μου, μέσα γκυλίτσα, έτσι. Ευθυγράμμιση το σπόντιλο πάνω στην πόρτα. Έτσι, μπράβο, Κάρολ. Το κουδούνι! Ακούσε το κουδούνι? Όχι, καλέ. Καλό μοίρα, να μου ανοίξει το ξάρεμπιά. Ο Μυρί. Ακούσε το Μυρί. Όχι, καλέ. Ο Μυρί, κύριε Λέισον. Λοιπόν, καλομήρα, σπάζω! Είσαι έτοιμος, παπάκι μου! Καλό! Είμαι πολλά ώρα, ρε Σαουλά! Καλό! Είμαι εγώ στο μοτέλο! Ναι, αφού, παπάκι μου, είσαι ο πιο ωραίος άντρας του κόσμου! Σαουλά, δεν ξέρω να πονήσω, ναι! Όχι, παπάκι μου. Υπόσχομαι. Αφήπα σου, το χέρι μου πολύ ελαφρύνει εμένα. Ναι, όχι να πονείς όμως όπως πριν μου τράβασες τρεις παθρικιά μου, Ζαουλά. Όχι, παπάκι μου. Αφού είπα σου, θα σου βάλω τοπικά κρεμούλα για να σου προκαλέσει τοπική αναισθησία και δεν θα καταλάβεις τίποτα. Δεν να πονείς εβούτσο μου τώρα να μου τσιλάς. Όχι, παπάκι μου. Αφού είπα σου, θα σε βάλω στον ατμό για να μαλακώσει το δερματάκι σου και δεν θα καταλάβεις τίποτα. Να δείξω της κυρίας Φρόσας να με υποτιμά, να μου λαλεί ότι με φοητσάρεις και ότι να μην το έχω τον πόνο μίση μου. Αι, στη μάμα μου τη λαλεί, παπάκι μου, αφού εσύ είσαι ο πιο δαρλαίος άντρας. Επιτέλους! Πατερέμι, έφυγες! Θεία! Εγώ νομίζω να περάσει μέσα να μας εξηγήσει ο άνθρωπος. Σάκη, για όνομα του Θεού. Θέλω να σου μιλήσω. Εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε. Θεία! Καρολ μου, διαφωνώ. Να έρθει μέσα να μας εξηγήσει. Χρωστά μια απολογία. Σάκη! Το λοιπόν, πρέπει να μου πεις τι έγινε. Τι σου έκαμα? Δεν έχει σημασία. Θέλω να μείνω μόνη μου και θέλω να το σεβαστείς αυτό. Ακούσες? Σεβάστο το και φύγε. Όχι ρε Καρολ μου, εγώ διαφωνώ. Γιατί να φύγει? Πώς θα μάθουμε εμείς μετά? Θα μείνουμε την απορία. Το θέλουμε ρε πιο, να φύγει. Μα γιατί, τι μας έκαμε? Ουφ, μαραζώνω. Εμείς θέλουμε να μείνουμε μόνες μας. Άκουσες, φύγε. Όχι Καρολ μου, αγαπούμε τον. Πώς θα το ξεπεράσουμε, χρυσή μου? Να σου εξηγήσουμε. Γιατί το πόδι του το δείξει εντυλιμένο? Να σου πω, μαμά μου. Επειδή η μαμά μου να κάνω αποτρίχωση του παπάκι μου. Και επειδή το κυρί ήταν λίγο καυτό.
αυτόν, με το που το έβαλα πάνω στο παπάκι μου, ο παπάκι μου επώνυσε και έκαμε απότομη κίνηση και κλώτσισε το ταχείο με το κερί. Και σιωνώστηκε όλο πάνω του. Καταλαβαίνει. Έγκαμμα είμαι ο γιατρό, έφρασα. Αλλά δεν τίποτε, δεν τα περάσει. Έτσι μόνο τίποτε, έφρασα. Δεν μπορώ τίποτε. Το φρύδι. Το φρύδι του μάμα μου. Επία να του βγάλω μία τριχούλα από το φρυδάκι του μάμα μου και ο παπάκης μου την ώρα έκαμε μία απότομη κίνηση μπροστά. Έτσι που έκαμε και μπήκε το τσιμπίτα μέσα στο μάτι. Καταλαβαίνεις. Εντάξει ρε φρά, και κουτσακέ μου έκαμαν τα έπνε. Έτσι και κουτσακέ μου έμιξε. Αλλά δεν μπορώ τίποτε ρε φρά. Περίεργο του, δεν μπορώ τίποτε. Το πρόσωπο. Εντάξει, μαμά μου, το πρόσωπο δεν είναι τίποτε. Αφού έβαλα τον παπάκι μου στον ατμό για να μαλακώσει το δερματάκι του, ξέρεις, και να του κάνω καθαρισμό. Και ο παπάκης μου γίνει την ώρα, έγινε τον το πράγμα, μαμά μου. Έπιασε τον δύσπνοια, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Και πήγε και με μια απότομη κίνηση πάνω στον ατμό και κάηκε. Καταλαβαίνεις. Να περάσει η έφρασα, δεν μπορώ τίποτε. Άρα, ρίξ, δεν μπορώ. Το δαχτύλι του! Γιατί είναι τυλιμένο το δαχτύλι του! Να σου εξηγήσω, μάμα μου, που τον έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο για να τον πάρω στις πρώτες βοήθειες, εκλείσα του το, με την πόρτα. Είναι τίποτε ρε φρόσια το όνομα του Θεού. Έτσι μπορώ τίποτε, χάρη. Ούλα τα χαρά ρε φρόσια. Ούλα τα χαρά ρε φρόσια, ούλα τα χαρά. Χρειάζομαι κάποιον άντρα. Τόσα χρόνια δεν θέλω να αντρέψω. Το πρόβλημα δεν πάει που ποτέ. Τι αν δεν είμαι, να μην σε πονήσω λίγο, εντάξει. Γιατί? Για να σου βγει. Όχι, ευκαιρία μου, χωρί να πονήσω. Τι τρώνε, παίρνω από τσιωμένα. Να κάτσε. Sit down, Τζούτα, Ισκάρια. Θα σε σκοτώσει, ρε. Εν καταδάμε, Μιρούλα. Όχι. Κάρτον μπροστά. Μιρούλα. Ρε, μια ζωή την έχουμε. Να το λαλούμε εν ταβέρνα. Ποιο κάνετε, Αμαγκούρ. Και δεν νομίζω να θέλει να πει 3,5 Είπες μου να σε ρωτήσω στα ίσια. Γιατί μου πάλι ξέρω. Και έχω τσεγγιάν με άλλη. Και γλίτως μου το γιούδι μου. Και να σώσω μανάλη.